Προβαίνουμε στη σύνταξη αυτού του δελτίου τύπου με αφορμή τις πολλές ανακρίβειες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά του επεισοδίου που έλαβε χώρα στη Φιλοθέη Άρτα στις 15 έκτου του 2020. Περίπου στις 4 παρα ώρα τη 15 Έκτου, περιπολικό του αστυνομικού τμήματο Άρτας... μετέβη στη Φιλοθέη Άρτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος... προκειμένου να ενεργήσει έλεγχο κατόπιν καταγγελία για διατάρεξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων από μουσική όταν οι συνάδελφοι ζήτησαν να ελέγξουν τα έγγραφα του καταστήματος από τον ιδιοκτήτη, δέχθηκαν επίθεση και προπουλακισμούς από καδέκα και πλέον θαμόνες, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η βεβαίωση της παράβασης. Τότε οι συνάδελφοι αποχώρησαν από το σημείο προκειμένου να διαφυλάξουν τη σωματική τους ακαιρεότητα και αφού ενημέρωσαν τους προϊσταμένους του, και ενώ η διατάραξη από το κατάστημα συνεχιζόταν, αποφασίστηκε η μετάβαση σε κοντινή απόσταση από το κατάστημα και η διενέργεια αστυνομικών ελέγχων ατόμων και οχημάτων με περισσότερες δυνάμεις. Αρχικά έγινε ο έλεγχος ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και τα οποία προσήχθησαν στο αστυνομικό μέγερο για εξακρίβωση των στοιχείων τους. Εν συνεχεία όμως πλησίασε ο όχημα στο οποίο επέβαιναν περί πέντε άτομα, αφού στάθμευσαν έμπροστον των δυνάμεων, αποβιβάστηκαν του οχήματος και αμέσως επιτάθηκαν ανέτια, απρόκλητα και αήθως στους αστυνομικούς με σκοπό τη βαριά σωματική τους βλάβη, την οποία και πέτυχαν. Από αυτή την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Ο ένα εξ αυτών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν ακόμη νοσοβουλευόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτα. Επίση, λόγω τη επίθεση προκλήθηκαν φθορέ στο περιπολικό του αστυνομικού τμήματο Άρτας... και μάλιστα σε ένα εξ αυτών που παρελήφθησαν μόλι πριν από ένα μήνα. Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση έξι δράστες, Θαμόνε του εν λόγω καταστήματο, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην πόλη τη Άρτα, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα σπίτια των δύο, έκτος λεφθών, μικροποσότητε ακατέργαστης κάναβε. Θα ήταν παράληψή μα, σε αυτό το σημείο, να μην ξαναδώσουμε θερμά συγχαρητήρια στου συναπέλφου μα για την άμεση κινητοποίησή του που οδήγησε στη σύλληψη των δραστών. Οι έξι κατηγορούμενοι μετά τη σχηματίσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα πλειομοιοδικών άρτας και παραπέμφθηκαν στην κυρία Ανακρίτρια Άρτας λόγω του κακουργηματικού χαρακτήρα των πράξεών του. Από την πρώτη στιγμή, η Ένωσή μα στάθηκε δίπλα στου τραυματισμένου συναδέλφου μα και τέθηκε στη διάθεσή του και ο νομικό μα σύμβουλο Λαμπράκη Δημήτριο. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα είμαστε στο πλευρό του μέχρι τελική δικαίωση. Κρίνεται απαραίτητη όμω η στήριξή του από όλου του θεσμού και τη δικαιοσύνη, ώστε τέτοια πρωτόγρονα φερόμενα τυφλή βία σε βάρο αστυνομικών να εξαλειφθούν. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους συναδέλφους μας, αναφέρει με σχετικό δελτίο τύπου η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας.